Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Πόσο δυστυχισμένο με θέλεις. Απάντησε μου Και με τα άλογα νομίζω ότι συμβαίνει το ίδιο όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα και μόνο ένας είναι που τα χαλάει. Ή συμβαίνει εντελώς το αντίθετο και μόνο ένας μπορεί να τα κάνει καλύτερα ή πολύ λίγοι μόνο ή υποκόμη. Ενώ οι άλλοι, οι πολλοί, όταν ασχολούνται με άλογα και τα χρησιμοποιούν τα χαλάνε. Δεν ισχύει αυτό μέλητε και για τα άλογα και για όλα τα άλλα ζώα. Ισχύει είτε το παραδεχτείτε εσύ και ο άνητος είτε όχι. Θα ήταν λοιπόν πολύ ευτυχισμένοι οι νέοι αν ένας μόνο τους διέφθηρε και όλοι οι άλλοι τους ωφελούσαν. Αλλά όμως μέλητε, είναι ολοφάνερο πως ποτέ δεν φρόντισες για τους νέους. Και απέδειξες καθαρά την αμέλειά σου ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για τα πράγματα για τα οποία με κατηγορείς. Πες μας ακόμα στο όνομα του Δία, Μέλιτε, Τι είναι καλύτερο, να ζει ανάμεσα σε καλούς πολίτες ή σε κακούς. Έλα φίλε μου, απάντησε. Δεν σε ρωτάω τίποτα δύσκολο. Οι κακοί δεν βλάπτουν πάντοτε εκείνους που βρίσκονται κοντά τους και οι καλοί δεν τους ωφελούν. Ασφαλώς. Υπάρχει λοιπόν κανένας που θα ήθελε να βλάπτεται από τους δικούς του και όχι να ωφελείται. Απάντησε αγαπητέ μου. Ο νόμος προστάζει να απαντήσεις. Υπάρχει κανένας που θα ήθελε να βλάπτεται. Όχι βέβαια. Έλα λοιπόν πες μας Με κατηγορείς εδώ ότι διαφθείρω τους νέους Και τους κάνω κακούς Γίνεται αυτό με τη θέλησή μου Ή χωρίς τη θέλησή μου Με τη θέλησή σου βέβαια Τι είναι αυτά που λες Μέλιτε Είσαι τόσο σοφότερος Εσύ από μένα Παρόλο που είσαι τόσο νεότερός μου Ώστε ενώ ξέρεις ότι οι κακοί βλάπτουν Πάντοτε εκείνους που βρίσκονται κοντά τους Και οι καλοί τους ωφελούν Εγώ έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο αμάθειας Που να αγνοώ ότι αν κάνω κάποιον από τους γύρω μου να γίνει κακός θα κινδυνεύσω ο ίδιος να μου κάνει κάτι κακό ώστε αυτό το τόσο μεγάλο κακό το κάνω όπως λες με τη θέλησή μου δεν με πείθεις γι' αυτό μέλητε και θα ρω πως κανέναν άλλο δεν πείθεις αλλά ή δεν τους διαφθείρω ή αν τους διαφθείρω το κάνω χωρίς να θέλω Πάντως εσύ και στις δύο περιπτώσεις λες ψέματα. Αν όμως τους διαφύρω χωρίς τη θέλησή μου, για τέτοια αθέλητα σφάλματα ο νόμος δεν ορίζει να με φέρει στο δικαστήριο, αλλά να με πάρει ιδιαιτέρως και να με συμβουλεύσεις και να με νουθετήσεις. Γιατί είναι φανερό ότι αφού το καταλάβω θα πάψω να κάνω ό,τι έκανα ακούσια. Εσύ όμως απέφυγες να το κάνεις αυτό. Και δεν θέλησες να έρθεις να με βρεις και να με νουθετήσεις και με φέρνεις σε αυτό το δικαστήριο όπου ο νόμος ορίζει να φέρνουν εκείνους που χρειάζονται τιμωρία και όχι εκείνους που χρειάζονται νουθεσία. Αλλά άνδρες Αθηναίοι είναι πια φανερό εκείνο που ήδη έλεγα ότι δηλαδή ο μέλητος δεν νοιάστηκε ποτέ στο ελάχιστο γι' αυτά. Όμως πες μας Πώς λες μέλητε ότι διαφθείρω τους νεότερους. Όπως φαίνεται και από την καταγγελία σου, διδάσκοντάς τους να μην πιστεύουν στους θεούς που πιστεύει η πόλη, αλλά σε άλλους καινούριου δαίμονες. Δεν λες ότι διδάσκοντάς τα αυτά τους διαφθείρω. Ακριβώς αυτά λέω. Στο όνομα λοιπόν αυτών των θεών για τους οποίους γίνεται τώρα λόγος μέλητε, πες μας με μεγαλύτερη σαφήνεια και σε μένα και σε αυτούς εδώ τους άνδρες γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλεις να πεις. Λες ότι διδάσκω να πιστεύουν ότι υπάρχουν μερικοί θεοί άρα και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν θεοί και δεν είμαι εντελώ άθεος και δεν μπορώ να κατηγορηθώ γι' αυτό αλλά ότι δεν είναι αυτή της πόλης αλλά άλλη και γι' αυτό ακριβώς με κατηγορείς επειδή είναι άλλη ή ισχυρίζεσαι ότι δεν έχω πίστη στους θεούς πράγμα που διδάσκω και στους άλλους. Ακριβώς. Λέω ότι δεν πιστεύεις καθόλου στους θεούς. Καλέ μου μέλητε. Πώς τα λες αυτά. Δεν πιστεύω λοιπόν ούτε για τον ήλιο, ούτε για τη σελήνη ότι είναι θεοί όπως οι άλλοι άνθρωποι. Μα τον Δία, άνδρες δικαστές, για τον ήλιο λέει ότι είναι πέτρα και για τη σελήνη ότι είναι γη. Τον αναξαγόρα νομίζεις ότι κατηγορείς αγαπητέ μου μέλητε. Και τόσο μικρή ιδέα έχεις για αυτούς. Τους θεωρείς τόσο αγράμματους, ώστε να μην γνωρίζουν ότι τα βιβλία του Αναξαγόρα του Κλαζομένιου είναι γεμάτα από τέτοια λόγια. Από εμένα θα τα μάθαιναν αυτά οι νέοι. Ενώ θα μπορούσαν, όποτε ήθελαν, να αγοράσουν τα βιβλία αυτά από την ορχήστρα του θεάτρου με μια δραχμή και να κοροϊδεύουν το Σοκράτη, αν υποστηρίζει ότι είναι δικά του. Πράγματα μάλιστα τόσο περίεργα. «Αλλά στο όνομα του Δία έτσι σου φαίνομαι, ότι δεν πιστεύω σε κανένα Θεό» «Όχι, μάτων Δία, σε κανέναν απολύτως» «Ούτε τον εαυτό σου, Μέλιτε, μου φαίνεται ότι δεν πιστεύεις πια. Αυτός εδώ, μου φαίνεται, άνδρες Αθηναίοι, ότι σας περιφρονεί πολύ και ότι είναι τελείως ανέσχυντος και ότι έκανε αυτή την καταγγελία από αλαζονία και ανεσχυντία» και νεανική επιπολαιότητα. Φαίνεται σαν να έχει φτιάξει ένα γρίφο για να με δοκιμάσει. Θα καταλάβει άραγε ο Σοκράτης ο σοφός ότι αστιεύομαι και ότι αντιφάσκω ή θα τον εξαπατήσω και αυτόν και τους άλλους που με ακούνε. Γιατί νομίζω πως είναι φανερό ότι ο ίδιος αντιφάσκει στην καταγγελία του και είναι σαν να έλεγε ο Σοκράτης είναι ένοχος επειδή δεν πιστεύει στους θεούς πιστεύοντας όμως στους θεούς. <laughs> Μα είναι αστείο. Εξετάστε κι εσείς μαζί μου, άνδρες, πώς αντιλαμβάνομαι αυτά που λέει. «Και εσύ απάντησέ μας, μέλητε. Όσο για σας θυμηθείτε αυτό που σας ζήτησα από την αρχή και μη διαμαρτύρεστε άμα μιλάω με το συνθισμένο μου τρόπο. Είναι κανένας μέλητε από τους ανθρώπους που να πιστεύει ότι υπάρχουν ανθρώπινα πράγματα και να μην πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι. Α μου απαντήσει άνδρες και α μην διαμαρτύρεται λέγοντα άλλα αντί άλλων. Είναι κανένα που να μην πιστεύει ότι υπάρχουν άλογα, αλλά να πιστεύει ότι υπάρχει πασία. Ή που ενώ δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αυλητέ, πιστεύει ότι υπάρχει αυλητική τέχνη. Δεν είναι δυνατόν αυτό, πανέξυπνε άνθρωπε. Κι αν εσύ δεν θέλεις να απαντήσεις, το λέω εγώ, και σε σένα και σε αυτούς εδώ, Απάντησε μου όμω τουλάχιστον σε αυτό που σε ρωτάω τώρα. Είναι κανεί που να πιστεύει στη δύναμη των δαιμόνων και να μην πιστεύει ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Με βοηθά, απαντώντα έτσι, έστω και με το ζόρι, επειδή αναγκάζει από αυτού εδώ να το κάνει. Λε λοιπόν ότι και πιστεύω στη δύναμη των δαιμόνων και διδάσκω ότι υπάρχουν, είτε πρόκειται για καινούριου είτε για παλιού. Αλλά πάντως πιστεύω στη δύναμη των δαιμόνων, σύμφωνα με τα λόγια σου, και μάλιστα αυτό το αναφέρεις και στην ένορκη καταγγελία σου. Αλλά αν πιστεύω στη δύναμη των δαιμόνων, είναι απολύτως αναγκαίο να πιστεύω και ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν είναι έτσι. Ασφαλώς. Σε βάζω να συμφωνείς μαζί μου επειδή δεν απαντάς. Τους δαίμονες λοιπόν δεν τους θεωρούμε είτε θεούς είτε παιδιά θεών. Συμφωνείς ή όχι. Βέβαια. Αν λοιπόν πιστεύω στους δαίμονες όπως λες εσύ, αν μεν είναι κάποιοι θεοί οι δαίμονες, τότε δεν ισχύει ο ισχυρισμός μου ότι μιλάς με γρίφους και μας κοροϊδεύει. Γιατί λες ότι εγώ δεν πιστεύω στους θεούς, αλλά ταυτόχρονα και ότι πιστεύω, εφόσον πιστεύω στους δαίμονες αν πάλι οι δαίμονες είναι παιδιά θεών, είτε νόθα, είτε από νύμφες, είτε από άλλες μητέρες όπως λένε, ποιος από τους ανθρώπους θα πίστευε ότι ενώ υπάρχουν παιδιά των θεών, δεν υπάρχουν θεοί. Το ίδιο παράλογο θα ήταν να πίστευε κανείς ότι υπάρχουν παιδιά των αλόγων και των γαϊδουριών, τα μουλάρια, αλλά να μην πίστευε ότι υπάρχουν άλογα και γαϊδούρια. Όχι μέλητε. Δεν είναι δυνατόν να τα έγραψες αυτά στην καταγγελία σου για άλλο λόγο παρά μόνο γιατί δεν έβρισκες κανένα αληθινό αδίκημα για να με κατηγορήσεις. Αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πείσεις κάποιον άνθρωπο, ακόμα κι αν έχει ελάχιστη νοημοσύνη, ότι μπορεί κάποιος που πιστεύει στη δύναμη των δαιμόνων να μην πιστεύει στη δύναμη των θεών. Ή το αντίθετο, ότι μπορεί κάποιος που δεν πιστεύει στους δαίμονες να πιστεύει είτε στους θεούς είτε στους ήρωες». Αλλά άνδρες Αθηναίοι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αποδείξω με περισσότερα επιχειρήματα ότι δεν ευσταθεί η κατηγορία του μέλη του. Αρκούν αυτά που είπα. Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς